Ο μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου δεν είναι ο θάνατο, αλλά το ρίσκο τη ζωή. Ο κίνδυνο να είμαστε ζωντανοί και να εκφράσουμε την αληθινή μα φύση. Το να είμαστε ο εαυτό μα. Αυτό είναι ο φόβο μα. Έχουμε μάθει να ζούμε βάσει ξένων αντιλήψεων, από το φόβο ότι δεν θα γίνουμε αποδεκτοί ή άξιοι τη αγάπη κάποιου άλλου. Νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε αποδεκτοί και αγαπητοί από του άλλου, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μα. Στο βιβλίο, οι 4 Συμφωνίε, το οποίο θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Ο Δρ. Miguel Ruiz λέει ότι για να ζήσεις μια ζωή γεμάτη ευτυχία και πληρότητα θα πρέπει να ανασύρεις από μέσα σου το κουράγιο για να διακόψεις αυτές τις συμφωνίες ή αλλιώς τις πεπιθήσεις ή συνήθειες οι οποίες έχουν τη ρίζα τους στο φόβο και οι οποίες σου κλέβουν την προσωπική σου δύναμη. Οι συμφωνίες όπως ονομάζει το βιβλίο που προέρχονται από φόβο μας αναγκάζουν να ξοδεύουμε πολλή ενέργεια ενώ οι συμφωνίες που προέρχονται από την αγάπη μας βοηθούν όχι μόνο στο να εξοικονομούμε ενέργεια αλλά και να αντλούμε ενέργεια. Οπότε σήμερα θα δούμε κάποια βασικά μαθήματα από τις που κράτησα από το βιβλίο. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Λοιπόν, καταρχά να πω ότι το βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ και ε, ε, αν κάποιο εφαρμόσει τι ιδέε που υπάρχουν στο βιβλίο, αυτέ τι τέσσερι συμφωνίε, και τις κάνει τρόπο ζωής του, μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν τη ζωή του προς το καλύτερο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όχι, δεν υπερβάλλω. Τώρα, να πω ότι το βιβλίο χρησιμοποιεί κάποιους σε ιδιαίτερους ιδιαίτερου όρου. Μιλάει για παγκόσμιο όνειρο, για εξημέρωση και διάφορε λίγο περίεργε και ιδιαίτερε έννοιε. Και επίση σε κάποια σημεία είδα ότι επαναλαμβάνεται αρκετά, αλλά τα μηνύματά του είναι πολύ πολύ δυνατά. Γράψτε μου στα σχόλια. Ποιε είναι κάποιε πεπιθήσει που έχει που νιώθει ότι σε κρατάνε πίσω στη ζωή σου. Αν είσαι για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάνε μια εγγραφή πατώντα το κόκκινο κουμπί και επίση, αν σου αρέσει αυτό το βίντεο. Στο τέλο, κάνε ένα like. Η πρώτη συμφωνία είναι να είσαι άμεμπτο στη χρήση του λόγου σου. Να λε μόνο ό,τι εννοεί. Να μην μιλά άσχημα για τον εαυτό σου ή να σχολιάζει του άλλου. Χρησιμοποίησε τη δύναμη του λόγου σου με σκοπό την αλήθεια και την αγάπη. Όταν είσαι άμεμπτο, αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών σου, αλλά δεν κρίνει ή δεν κατηγορεί τον εαυτό σου. Η λέξη άμεμπτο είναι συνώνυμη με τη λέξη αναμάρτητο. Και σύμφωνα με τον συγγραφέα. Αμαρτία είναι οτιδήποτε κάνουμε ει του εαυτού μα. Ό,τι αισθάνεσαι, πιστεύει ή λε εναντίον του εαυτού σου είναι αμαρτία. Όταν γίνει άμεμπτος στο λόγο σου, πρώτον, οι σχέσει σου θα βελτιωθούν και δεύτερον, θα αποκτήσει ανοσία στα αρνητικά σχόλια των άλλων. Και τι θέλω να σκεφτεί το εξή, ότι δεχόμαστε μία αρνητική ιδέα και μα επηρεάζει όταν αυτή η ιδέα έχει ένα γόνιμο έδαφο στο οποίο προσγειώνεται. Όταν είσαι άμεμπτος στο λόγο σου, τότε αρχίζεις και σπέρνεις διαφορετικούς πόρους. Στο μυαλό σου για σένα. Οπότε, χρησιμοποίησε σωστά το λόγο σου. Χρησιμοποίησε τον για να χαρίσει την αγάπη σου στου άλλου, αλλά και στον εαυτό σου. Πε στον εαυτό σου, πόσο υπέροχο είναι. Βεβαίωσαι τον ότι τον αγαπά. Χρησιμοποίησε τον λόγο σου για να αναιρέσει όλε εκείνε τι μικρέ, ασήμαντε παραδοχέ που σε κάνουν τελικά να υποφέρει. Η χρήση του λόγου σου είναι μια βασική δεξιότητα επικοινωνία και με την ευκαιρία να σου μιλήσω για το νέο μου βιβλίο Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Οι άνθρωποι που θεωρούνται χαρισματικοί στην Επικοινωνία έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά. Και το καλό με σένα και με μένα είναι ότι δεν είναι χαρακτηριστικά με τα οποία γεννήθηκαν, αλλά τα απόκτησαν. Οπότε, αν κάποιο μπορεί να τα αποκτήσει, έτσι μπορούμε να τα αποκτήσουμε και εμεί. Οπότε, έχω γράψει λοιπόν αυτό το βιβλίο, στο οποίο αναλύω και αναπτύσσω τα 10 χαρακτηριστικά που έχουν όσοι θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία. Δε περισσότερα μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. Θα δει δηλαδή, ένα 20 λεπτό εκπαιδευτικό βίντεο στο οποίο μιλάω για τι 10 δεξιότητε επικοινωνία και κάτω από το βίντεο θα βρει το link για το βιβλίο μου. Αν θέλει λοιπόν να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. Η δεύτερη δεξιότητα είναι να μην παίρνει τίποτα προσωπικά. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και μεγάλο για μένα. Τίποτα πόσα κάνουν οι άλλοι δεν γίνεται εξαιτία σου. Είναι συνήθω δικέ του προβολέ. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, δεν πρέπει να το παίρνει προσωπικά. Για παράδειγμα, αν σε συναντήσω στον δρόμο και σου πω ότι είσαι βλάκα χωρί να σε γνωρίζω, το πρόβλημα δεν το έχει εσύ, αλλά το έχω εγώ. Τώρα, αν το πάρει προσωπικά, τότε ίσω αρχίσει να πιστεύει ότι είσαι βλάκα. Μπορεί να σκεφτεί, hmm, πώ το ξέρει, Μήπω ξέρει κάτι για μένα που δεν γνωρίζω εγώ, Μήπω είναι τόσο ολοφάνερο, Μήπω τελικά είμαι βλάκα. Ο λόγο που το παίρνει προσωπικά είναι επειδή συμφωνεί με αυτό που άκουσε και εγκλωβίζεσαι σε αυτό που ο συγγραφέα ονομάζει προσωπική σπουδαιότητα. Η προσωπική σπουδαιότητα, το να παίρνουμε δηλαδή τα πάντα προσωπικά, είναι η μέγιστη εκδήλωση εγωισμού, γιατί θεωρούμε ότι όλα στρέφονται γύρω από εμάς. Όμω οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα εξαιτία μα. Το κάνουν για του δικού του λόγου. Ακόμα και όταν μια κατάσταση φαίνεται απόλυτα προσωπική, όταν κάποιο σε προσβάλλει άμεσα, δεν έχει να κάνει με σένα. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Όταν παίρνει κάτι προσωπικά, τότε νιώθει προσβεβλημένο. Και η αντίδρασή σου είναι να υπερασπιστεί τι πεπιθήσει σου, δημιουργώντα έτσι εντάσει. Μεγαλοποιεί κάτι ασήμαντο, επειδή νιώθει την ανάγκη να έχει εσύ δίκιο και όλοι οι άλλοι άδικο. Ό,τι και αν κάνουν, ό,τι και αν ό,τι και αν σκέφτονται ό,τι και να λένε οι άλλοι μην το παίρνει προσωπικά. Αν σου πούν πόσο καταπληκτικό είσαι, δεν το λένε για σένα. Εσύ ξέρει πόσο καταπληκτικό είσαι. Δεν χρειάζεται να σου το πει κάποιο άλλο για να συνειδητοποιήσει πόσο καταπληκτικό είσαι. Οπότε, γράψα αυτή τη συμφωνία σε ένα χαρτί, βάλτε την κάπου που να τη βλέπει συχνά, ώστε να μην ξεχάσει ποτέ ξανά να μην παίρνει τίποτα προσωπικά. Η τρίτη συμφωνία είναι να μην κάνει υποθέσει. Βρε το κουράγιο να κάνει ερωτήσει και να εκφράζει τι πραγματικά θέλει. Επικοινώνησε με του άλλου όσο πιο ξεκάθαρα μπορεί για να αποφύγει παρεξηγήσει και δράματα. Έχουμε την τάση να κάνουμε υποθέσει για τα πάντα. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πιστεύουμε ότι οι υποθέσει που κάνουμε είναι και σωστέ. Οπότε κάνουμε υποθέσει για το τι σκέφτονται οι άλλοι ή το τι πράττουν οι άλλοι, το παίρνουμε προσωπικά. Και μετά αντιδρούμε και τους κατηγορούμε, ποτίζοντάς τους συναισθηματικό δηλητήριο με το λόγο μας. Υποθέτουμε κάτι, το παρεξηγούμε, το παίρνουμε προσωπικά και δημιουργούμε ένα τεράστιο πρόβλημα από το τίποτα. Σχεδόν όλος ο πόνος και η θλίψη που έχω βιώσει στη ζωή μου έχουν τη ρίζα τους σε υποθέσεις που έκανα ή επειδή έπαιρνα πράγματα προσωπικά. Για να πάψεις να κάνεις υποθέσεις, κάνε ερωτήσεις. Μην κάνεις υποθέσεις, κάνε ερωτήσεις. Αν δεν καταλαβαίνει κάτι, αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι, ρώτα. Η τέταρτη συμφωνία είναι να δίνει πάντα το καλύτερο σου είναι αυτό. Και το καλύτερο που μπορεί να κάνει δεν είναι πάντα το ίδιο. Αλλάζει σύμφωνα με το πώ μπορεί να νιώθει. Δεν έχει σημασία όμω αν είσαι κουρασμένο ή άρρωστο. Εάν δώσει τον καλύτερο εαυτό σου υπό τι συγκεκριμένε συνθήκε, τότε δεν πρόκειται ποτέ να τον κρίνει. Γιατί θα ξέρει ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε υπό αυτέ τι συνθήκε. Όταν κάνει ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι σου, τότε αναλαμβάνει δράση. Και αναλαμβάνει δράση επειδή σου αρέσει, όχι επειδή περιμένει κάποια ανταμοιβή. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ακριβώ το αντίθετο. Αναλαμβάνουν δράση μόνο όταν περιμένουν κάποια ανταμοιβή και έτσι δεν απολαμβάνουν αυτή τη δράση. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο δεν δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό του. Δίνει τον καλύτερό σου εαυτό επειδή το θέλει, όχι επειδή πρέπει ή γιατί πρέπει να ικανοποιήσει κάποιον άλλον. Δράση είναι να βιώνει κανεί τη ζωή του στο έπακρο. Αδράνεια είναι η άρνηση τη ζωή. Αδράνεια είναι να κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση από το πρωί ω το βράδυ επειδή φοβάσαι να βγει και να διακινδυνεύσει να εκφράσει αυτό που πραγματικά είσαι. Οι τρει πρώτε συμφωνίε θα αποφέρουν καρπού μόνο όταν δίνει τον καλύτερο σου εαυτό. Εάν δίνει τον καλύτερο σου εαυτό, τότε αυτέ οι κακέ συνήθειε, δηλαδή το να κάνει κατάχρηση του λόγου σου, να κάνει υποθέσει και το να παίρνει τα πράγματα προσωπικά, θα εξασθενούν όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου. Τώρα, αν δεν καταφέρνει να τηρείς αυτέ τι τρει συμφωνίε το 100%, τους, δεν θα χρειάζεται να νιώθει ενοχέ ή να αυτομαστιγώνεσαι. Εάν δίνει τον καλύτερο σου εαυτό, θα εξακολουθεί να αισθάνεσαι καλά, ακόμα και αν δεν τηρεί το 100% αυτέ τι τρει πρώτε συμφωνίε. Εάν είσαι άμεμπτο στη χρήση του λόγου σου, δεν παίρνει τίποτα προσωπικά, δεν καταφεύγει σε υποθέσει και δίνει πάντα τον καλύτερο σε αυτό, τότε θα ζήσει μια υπέροχη ζωή, τη οποία θα έχει τον απόλυτο έλεγχο. Γράψε κάπου αυτέ τι τέσσερι συμφωνίε σε χαρτιά ή σε κάρτε και κόλλησε τις κάπου ώστε να μπορεί να τι βλέπει. Εγώ τι έχω κολλημένε σε ένα πίνακα που έχω δίπλα στο ψυγείο μου. Όπω λέω και στην εκπαίδευσή μου για τι δεξιότητε επικοινωνία, πρώτα έρχεται η συνειδητοποίηση και μετά μαθαίνει κάτι. Οπότε, βλέποντα τι συνεχώ μπροστά σου, θα αρχίσει να τι συνειδητοποιεί και θα τι μάθει κάποια στιγμή τελικά και εσύ. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Και κάνει και εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψτε μου στα σχόλια ποια από αυτέ τι τέσσερι συμφωνίε νιώθει ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκινήσει και να βελτιώνει. Για μένα ήταν το να μην παίρνω πράγματα προσωπικά. Αν θέλει να βελτιώσει την επικοινωνία σου, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχτη στην επικοινωνία μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. Βάλε σε εφαρμογή στη ζωή σου τι σημαίνουν συμφωνίε. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.